Επιβεβαιώνεται η πορεία της πολύ επικίνδυνης κλιμάκωσης και γενίκευσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή, η οποία μπορεί να πάρει ακόμα πιο τρομακτικές διαστάσεις σε περίπτωση επίθεσης του Ισραήλ και των συμμάχων του κατά του Ιράν. Η πολιτική του κράτους του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου στρέφεται όχι μόνο κατά των λαών των άλλων, αλλά και κατά του ίδιου του Ισραηλινού λαού, που τον έχουν μετατρέψει σε στόχο αντιπίνων. Το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή ότι η βαρβαρότητα του Ισραήλ και η γενοκτονία κατά του Παλαιστινιακού λαού, η δολοφονία πολιτικών ηγετών, οι βομβαρδισμοί και το σχέδιο κερσαίων επεμβάσεων κατά του Λιβάνου οξύνουν στο έπακρο τους ανταγωνισμούς. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η ελληνική κυβέρνηση, παίζοντας το ρόλο του συνηγόρου των Ισραηλινών εγκλημάτων, συμμετέχοντας ενεργά στους Αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς και δίνοντας στήριξη στο κράτος του Ισραήλ, αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες και οδηγεί το λαό και τη χώρα μας σε πολεμική εμπλοκή με απρόβλεπτες διαστάσεις. Απαιτούμε εδώ και τώρα να επιστρέψει η ελληνική φρεγάτα που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα στα πλαίσια επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία ΑΣΠΙΔΕ, να αποσυρθεί κάθε στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Να φύγουν εδώ και τώρα να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις και υποδομές. Να εκφραστεί η αλληλεγγύη στους λαούς που ματώνουν εξαιτίας των υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων. Οι λαοί έχουν τη δύναμη να ακυρώσουν αυτούς τους σχεδιασμούς. Να μην δεχθούν να γίνουν κρέας στα κανόνια των υπεριαλιστών και να νικήσουν το σύστημα που γεννάει πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά. Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι φάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι φάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις.